Παρότι ο κύριος Υπουργός είπε πολλά, δεν απάντησε στα βασικά ερωτήματα του ΚΚΕ και στις βασικές αντιφάσεις. Για παράδειγμα, ενώ στη σημερινή εποχή με την εξέλιξη της επιστήμης υπάρχουν ψηφιακά χειρουργία και ρομποτικές επεμβάσεις, υπάρχουν εξατομικευμένα φάρμακα, να θεωρείται στην Ελλάδα κατόρθωμα ότι κλείνει σε ένα ραντεβού. Ή δεν απάντησε στο ερώτημα, γιατί τα πανάκριβα συστήματα υγείας στις ανεπτυγμένες καπιταλιστικές χώρες κατέρευσαν με την εμφάνιση ενός ιού COVID. Δεν απάντησε ο Υπουργός στο ερώτημα, γιατί ενώ το εμβόλιο μέσα 10 μήνες έγινε δυνατό να παραχθεί, το 6% μόνο του πληθυσμού στις φτωχότερες χώρες είναι εμβολιασμένο. Αυτά δεν είναι χαρακτηριστικά? Δεν επιβεβαιώνουν τον παρασιτικό χαρακτήρα του καπιταλιστικού συστήματος και φρόντισε να το ιδεολογικοποιήσει το ζήτημα, λέγοντας ότι πραγματικά υπερέχουν ο καπιταλισμός, ενώ στο κομμουνισμό τι γινότανε? Δεν ξέρει, για παράδειγμα, ότι η Κούβα, η οποία προσπαθεί να οικοδομήσει το σοσιαλισμό, η μικρή αυτή Κούβα που έχει πληθυσμό όσο η Ελλάδα και έχει 60 χρόνια σκληρό αμερικάνικο εμπάργκο, έχει βγάλει 5 εμβόλια μόνη της και έχει το 90% των κατοίκων της εμβολιασμένη, ότι μηδένισε το τελευταίο διάστημα τον αριθμό των νεκρών. Η μικρή αυτή χώρα στην πρώτη εμφάνιση του κύματος πανδημίας έστελνε μπριγάδες από γιατρούς και νοσηλευτές στις ανεπτυγμένες καπιταλιστικές οικονομίες, στην Ισπανία, στην Ιταλία. Τους έστελνε φάρμακα, τους έστελνε αναλώσιμα που τότε τα ανεπτυγμένα συστήματα χρησιμοποιούσαν ως μέσα προστασίας στις σκουπίδες σακουλιών, τις σακούλες σκουπιδιών. Αυτό είναι ο σύγχρονος κόσμος τον οποίο θαυμάζεται, ένας κόσμος ο οποίος βασίζεται πάνω στη σύψη, στη διαφθορά και που τσακίζει οτιδήποτε ανθρώπινο υπάρχει. Και δεν θα περιμέναμε τίποτα άλλο πραγματικά από έναν υπουργό που με τόση κυνικότητα καταφεύγει με εμπάθεια στον αντικομουνισμό, όταν είναι γνωστό ότι ακόμη και από αντιπάλους του σοσιαλιστικού συστήματος μιλάγανε για τα τεράστια επιτεύγματα τα οποία είχαν τις προηγούμενες δεκαετίες στις σοσιαλιστικές χώρες. Με τους χιλιάδες που φεύγαν από τη Βόρεια Ελλάδα για να πάνε στη Βουλγαρία, στη Ρουμανία, για να βρουν φροντίδα υγείας τότε. Αλλά αυτά είναι άλλου παπά Ευαγγέλια, κύριε Υπουργέ, για εσάς. Εσάς αυτό το οποίο σας ενδιαφέρει είναι ακριβώς πώς θα επιταχυνθεί η διαδικασία της εμπορευματοποίησης της υγείας. Άρα λοιπόν, βεβαίως, αυτό το οποίο βιώνουμε τώρα με την πανδημία είναι το αποτέλεσμα μιας διαχρονικής εγκληματικής πολιτικής με την εμπορευματοποίηση της υγείας, αλλά ταυτόχρονα φέρνει και τη σφραγίδα της κυβέρνησης. Πόσο εγκληματικά διαχειρίστηκε την πανδημία. Γιατί πού παντάρατε? Στην ατομική ευθύνη. Εκεί βάλατε όλα τα λεφτά και τζογάρατε μόνο με το εμβόλιο, ότι το εμβόλιο θα σώσει την κατάσταση, δίνοντάς του υπερφυσικές δυνατότητες το εμβόλιο, όταν γνωρίζουμε βεβαίως ότι είναι ένα όπλο, ότι μπορεί να αντιμετωπίσει και να προστατεύσει τον κόσμο, αλλά δεν είναι το άπαν, γιατί και με το εμβόλιο κολλάς και με το εμβόλιο μεταδίδεις, αλλά τουλάχιστον έχει τις σοβαρές επιπτώσεις που έχει ο ανεμβολίαστος. Και γιατί του δίνετε αυτές τις υπερφυσικές δυνατότητες? Για να το υπονομεύσετε. Γιατί με αυτόν τον τρόπο υπονομεύετε τον εμβολιασμό και ακριβώς είσαστε βαθύτατα ανορθολογικοί. Ο ανορθολογισμός λοιπόν είναι η κινητήριος άξονας. Και αυτό τον ανορθολογισμό το είδαμε όχι μόνο στις τάσεις απέναντι στο εμβόλιο, το οποίο αξιοποιείται την υποχρεωτικότητα για να προχωρήσετε σε μια σειρά αντεργατικές μεθοδεύσεις, αναστολή εργασίας, ενώ αυτοί οι οποίοι δεν είχαν εμβολιαστεί θα μπορούσαν να πηγαίνανε σε άλλους χώρους εργασίας που δεν θα ερχόσονται σε επαφή με ευρύ κοινό. Είναι ο ανορθολογισμός ο οποίος σας οδήγησε να διαμορφώσετε πρωτόκολλα λάστιχα για τους επιχειρηματικούς ομίλους, που οι μεγάλες επιχειρήσεις αποτέλεσαν εστίες υπερμετάδοσης. Είναι ο ανορθολογισμός που λέει ότι στα σούπερ μάρκετ δεν χρειάζεται για να μπεις κάπου οτιδήποτε να δείξετε εμβόλιο ή rapid test, ενώ στην ταβέρνα
χρειάζεται να δείξεις και εμβόλιο για να μπεις μέσα με rapid test, δεν φτάνει. Αυτά είναι τα ανορθολογικά γραφήματα τα οποία κάνετε και μετατρέψατε τα δημόσια νοσοκομεία σε σύστημα μίας νόσου. Σας θέσαμε συγκεκριμένα ερωτήματα για μια σειρά νοσοκομεία, για μια σειρά κέντρα υγιεινής, τι απαντήσατε με γενικότητα. Τι είπατε δηλαδή, ότι κάνει 1200 στις ΜΕΘ. Και λοιπόν, λέμε εμείς όταν στην Ελλάδα χρειάζονται 4.000 ΜΕΘ με βάση τον Παγκόσμιο Οργανισμό Υγείας. Θα έπρεπε να υπήρχαν σε νορμάλ συνθήκες, όχι εξαιτίας της εμφάνισης της πανδημίας. Και έχετε 1.200, πόσα από αυτές λειτουργούν, κύριε Υπουργέ? Οι ΜΕΘ στον πύργο λειτουργούν? Όχι. Δεν λειτουργούν, κύριε Υπουργέ. Δεν λειτουργήσε για ένα διάστημα το προηγούμενο χρόνο. Το προηγούμενο διάστημα δεν λειτουργήσαν. Γιατί δεν υπάρχει ιατρικό προσωπικό. Θα μας πείτε, για παράδειγμα, κύριε Υπουργέ, το νοσοκομείο του Αργοστολίου έχει παθολόγο? Όχι. Δεν έχει παθολόγο. Ποια βασική ειδικότητα παθολόγος και είναι νησί και δεν έχει? Θα μας πείτε, κύριε Υπουργέ, γιατί χρειάζονται οι αιμοκαθαρόμενοι από τη Ζάκυνθο να πηγαίνουν στην Πάτρα για να κάνουν αιμοκάθαρση τον 21ο αιώνα σε συνθήκες πανδημίας? Δεν μπορεί να καλυφθούν οι ανάγκες τους. Μπορούν, εμείς λέμε, να καλυφθούν οι ανάγκες τους, αλλά όλα τα εμπορευματοποιείτε. Και εδώ πέρα είναι συγκεκριμένοι και στοχευμένες οι παρεμβάσεις τις οποίες κάνατε. Και εμείς λέμε καθαρά ότι μέσα από αυτή τη διαδικασία της πολιτικής σας θα εμπορευματοποιήσετε ακόμη περισσότερο την υγεία και θα διευρύνει ακόμη περισσότερο η ψαλίδα ανάμεσα στις δυνατότητες που μπορεί κάποιος να αντιμετωπίσει μια σειρά σύγχρονες παθήσεις και στο επίπεδο αντιμετώπισης. Και βγαίνατε και λέγατε κάτι ιδεολογήματα, ότι το αγαθό, λέει, της υγείας θα παρέχεται σε όλους και θα είναι δωρεάν. Ποια? Μια υποβαθμισμένη, ορισμένες υποβαθμισμένες υπηρεσίες, ένα βασικό πακέτο για να μην πεθαίνει ο άνθρωπος και για να μπορεί η εργατική τάξη να αναπληρώνει την εργατική της δύναμη. Τα βασικά ζητήματα, οδοντιατρικές εξετάσεις, οδοντιατρική θεραπεία, τι είναι δωρεάν, δεν είναι βασικό για τη δημόσια υγεία? Και μια σειρά, εξωσωματική γονιμοποίηση, δεν είναι σοβαρό θέμα για τα νέα ζευγάρια? Ποια είναι τα αποτελέσματα εμπορευματοποίησης? Να λοιπόν, γιατί λέμε ότι θα είναι ένα πολύ μικρό πακέτο που θα παρέχεται δωρεάν για τα πιο υποβαθμισμένα ζητήματα και τα υπόλοιπα θα είναι ανάλογα με το βαλάντιο. Και κοκορεύεστε ότι χρηματοδοτείτε την υγεία. Πρωτοβάθμια φροντίδα υγείας. Πόσα δίνετε από τον τακτικό προϋπολογισμό? 128 εκατομμύρια ευρώ. Εδώ είναι για να γελάς. Κυριολεκτικά για να γελάς. Δηλαδή 10 εκατομμύρια το μήνα. Τίποτα. Ούτε για τα λειτουργικά έξοδα δεν φτάνουν. Και ισχυριστήκατε ότι θα πάει 1,5 δισεκατομμύρια από το Ταμείο Ανάκαμψης. Για 3 χρόνια. Όταν για το 2022 τον προϋπολογισμό δίνεται 3,5 δισεκατομμύρια για το νέο εξοπλιστικό πρόγραμμα. Για να πάρετε νατοϊκούς εξοπλισμούς να κάνετε. Για να εμπλακεί ακόμη περισσότερο η Ελλάδα. Και δίνετε 1,5 δισεκατομμύριο για 3 χρόνια μέσα από το Ταμείο Ανάκαμψης. Για να γίνει τι να γίνει, κύριε Υπουργέ? Να προχωρήσει η ψηφιοποίηση? Για να προχωρήσουν οι συμπράξεις δημόσιο και ιδιωτικό, οπότε να βάλουν ζεστό χρήμα οι επιχειρηματίες μέσα από τα νέα έργα τα οποία θα κάνετε? Πια επεκτάσεις κάποιων κλινικών σε νοσοκομεία? Ή για το πρόγραμμα, κοκορεύεσαι για το πρόγραμμα πρωτοβάθμιας φροντίδας της περίθαλψης, της πρόγνωσης το πρόγραμμα και της πρόληψης, που εδώ δεν υπάρχει κανένας ο ρόλος της πρωτοβάθμιας φροντίδας υγείας, αλλά όλα αυτά θα περάσουν μέσα από διάφορες μη κυβερνητικές οργανώσεις και από τον εθελοντισμό, χωρίς στοχευμένα μέτρα και θέματα. Να λοιπόν ποια είναι τα ζητήματα τα οποία μιλάμε και σε αυτή σας την πολιτική βεβαίως έχετε μια συνέχεια. Μια συνέχεια με τις προηγούμενες κυβερνήσεις. Υλοποιείτε την πολιτική της Ευρωπαϊκής Ένωσης που οδήγησε σε όλο και μεγαλύτερη εμπορευματοποίηση της υγείας και στα κατάρρευση των δημόσιων συστημάτων υγείας, με αποτέλεσμα να έχουμε τις εκατόμβες νεκρών σε επίπεδο Ευρωπαϊκής Ένωσης αλλά και στη χώρα μας. Να λοιπόν ποια είναι τα αποτελέσματα και συνέπειες αυτής της πολιτικής, και βεβαίως το επόμενο διάστημα θα είναι ακόμη χειρότερα τα πράγματα. Γιατί το νέο ΣΥ που θα φτιάξετε, θα το φτιάξετε με τα ίδια υλικά
που οδήγησαν ακριβώς σε αυτό το υποβαθμισμένο δημόσιο σύστημα υγείας, το οποίο κατέρευσε με την πρώτη εμφάνιση της πανδημίας. Και από αυτή την άποψη εμείς λέμε καθαρά ότι κριτήριο για το ΚΚΕ είναι οι συνθήκες εργασίας των υγειονομικών. Τι έχετε, λέτε ότι δεν βρίσκεται προσωπικό για να πάνε να δουλέψουν και τους δίνετε κίνητρα. Μα πώς θα πάει να δουλέψει? Ένας παθολόγος σε ένα νοσοκομείο δηλαδή σημαίνει ότι θα κάνει 30 εφημερίες το μήνα? Είναι συνθήκες εργασίας αυτές για να πάει κάποιος να καλύψει μια καινή θέση? Μπορεί, όταν δεν είναι καλυμμένο το υπόλοιπο οργανόγραμμα, με μισθό πείνας τον οποίο δίνεται, πέρα από τα υπόλοιπα ζητήματα τα οποία έχει να αντιμετωπίσει ο καθένας. Και από αυτή την άποψη, οι συνθήκες εντατικοποίησης είναι χαρακτηριστικές. Κατάργησε τον τυπικό ημερήσιο χρόνο εργασίας των γιατρών ο ΣΥΡΙΖΑ για να εντατικοποιηθούν ακόμη περισσότερο οι συνθήκες εργασίας των υγειονομικών. Κλείσα τα νοσοκομεία. Και εσείς η Νέα Δημοκρατία και το ΠΑΣΟΚ, το Λιμωδόν, ο ΣΥΡΙΖΑ του Θώρακος, γιατί ακριβώς θέλετε να προχωρήσετε στις βέλτιστες ευρωπαϊκές πρακτικές? Εμείς λέμε καθαρά, για να κρατήσω και λίγα λεφτά για τη δευτερολογία μου, κύριε Πρόεδρε, καλά, ότι ο λαός δεν πρέπει να έχει καμία εμπιστοσύνη. Αλλά έχετε εξαντλήσει και τη δευτερολογία, αλλά εν πάση περιπτώσει. Και τριτολογία. Δεν υπάρχει. Μα έτσι είναι το πρόγραμμα, κύριε Πρόεδρε. Εδώ πέρα πήρα ένα πρόγραμμα που δώσανε, που λέει πρωτολογία 12, δευτερολογία 6 και τριτολογία 3 λεφτά. Τα έχετε εξαντλήσει, αλλά προχωρήστε. Σας λέω, επειδή έχετε το 50% το χρόνο, δεν υπάρχει πρόβλημα. Όμως σας λέω εγώ, ξενεχίστε. Αλλά... Ναι, λοιπόν, εμείς λέμε λοιπόν ολοκληρώνοντας ότι δεν πρέπει να έχει καμία εμπιστοσύνη ο λαός στην κυβερνητική πολιτική και στην εκάστοτε κυβερνητική πολιτική στα ζητήματα της υγείας, και ότι πρέπει να παλέψει για την προστασία της δημόσιας υγείας και τη βελτίωση των συνθήκων εργασίας των υγειονομικών στον χώρο της υγείας.